Έξι μέρες έπειτα από την επίσκεψή του στη Λευκοσία, ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Σαάντ Αλ-Χαρίρι, σε μια ευνηδιαστική κίνηση, ανακοινώνει την παρέτησή του. بأن إرادة اللبنانيين أقوى وعزيمتهم أصلب وسيكونون قادرين برجالهم ونسائهم على التغلب على الوصاية عليهم من الداخل أو الخارج. Ο παραιτητής πρωθυπουργός ασκεί κριτική σε βάρος του Ιράν και της Χεζμπολάχ και υποστηρίζει πως το κλίμα στο Λίβανο μοιάζει με τις συνθήκες που επικρατούσαν στη χώρα πριν τη δολοφονία του πατέρα του Ραφίκ Αλ-Χαρίρι το 2005. وقد لمست ما يحاك في الخفاء لاستهداف حياتي. Στο μήνυμα της παραίτησης του που βιντεοσκοπήθηκε και μεταδόθηκε από το Ριάτ της Σαουδικής Αραβίας, ο Χαρίρι στέλνει την ίδια ώρα μήνυμα αισιοδοξίας προς το λαό του Λιβάνου. وأعدكم بجولة وجولات مليئة بالتفاؤل والأمل بأن يكون لبنان أقوى مستقلا حرا لا سلطان عليه إلا لشعبه العظيم يحكمه القانون ويحميه جيش واحد. Ο Σαάντ Αλ-Χαρίρι ανήλθε στη θέση του Πρωθυπουργού του Λιβάνου τον Δεκέμβριο του 2016, ενώ από το 2006 κατέχει μια θέση ανάμεσα στους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, σύμφωνα με το περιοδικό Forbes.